Όλα δείχνουν λοιπόν ότι αυτό το χειμώνα που έρχεται θα το πληρώσουμε ακριβά όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ελάτε τώρα με τον Γιάννη Φόσκολο να δούμε αυτή την μείωση που παρουσιάζουν το τελευταίο διάστημα, αυτέ τι ημέρε, οι τιμέ του φυσικού αερίου και που δεν φαίνεται να είναι μόνιμη. Αυτή η ανακούφιση δηλαδή, μάλλον προσωρινή δείχνει να είναι σύμφωνα με του αναλυτέ. Και φαίνεται από σήμερα το πρωί κιόλα, Πόπι, ότι υπάρχει μια αντίστροφη πορεία. Είχαμε mm. αυτή τη δυσάρεστη εξέλιξη. Θα το δούμε και στο γράφημα που έχουμε ετοιμάσει. 26 Αυγούστου ήταν το πικ 349 ευρώ η μεγαβατόρα. Βλέπουμε ότι πέφτει συνέχεια από τότε μέχρι και χθε στα 112 ευρώ η μεγαβατόρα και σήμερα δυστυχώ αυτή η πορεία ανατρέπεται. Έχει φτάσει μέχρι τα 130 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, συν 15%. Όλοι οι αναλυτέ που όποιοι από το πρωί λένε πω οι αγορέ τζογάρουν πάνω στη διαφαινόμενη διαφωνία των Ανθήβως. Ευρωπαίων, πάνω στην αδυναμία του. Τα ακούσαμε πριν και από την Μαρία Αρώνη και από τη Σοφία Φασουλάκη να μα το λέει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μην υπάρξει συμφωνία για Έτσι. το πλαφόν. Υπάρχει συμφωνία για άλλα, αλλά όχι για το πλαφόν mm -hmm. που θέλουν οι αγορέ. Και την ίδια στιγμή να σου πω πω στην άλλη πλευρά α, του κόσμου, η, η Κίνα και η Ιαπωνία αυξάνουν τι αγορέ του ταυτόχρονα. Οπότε και αυτό Περιστώ παίζει το ρόλο. Το θα δούμε πώ θα πάει. Ωστόσο, ο Οίκο Φιτ χτύπησε καμπανάκι σήμερα Πόπι. Θα έχουμε αύξηση τιμών το χειμώνα. Τι μα είπε, Μα είπε, Μην νομίζετε ότι αυτή η περίοδο. Που βλέπετε τώρα των χαμηλών τιμών θα συνεχιστεί, μόλι πέσουν οι θερμοκρασίε. Καταρχά, τώρα έχουμε καλό καιρό. Ένα. Δεύτερον, Έτσι. έχουμε πάρα πολύ υγροποιημένο αέριο. Είναι γεμάτε οι δεξαμενέ, γιατί δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη ακόμη. Ακριβώς, Αυτό λέει ο 20 ακριβω Ακριβώ. Όταν όμω πέσουν οι θερμοκρασίε, θα αυξηθούν οι τιμέ. Πάμε Έτσι. να δούμε. Για το Δεκέμβριο, ήδη από τώρα πρέπει να σου πω ότι τα συμβόλαια είναι στα 157 ευρώ. 130 είναι του Νοεμβρίου mm -hmm. που βλέπαμε πριν. Για το Γενάρη στα 161 ευρώ η μεγαβατόρα και θα δούμε πώ θα πάει όλη αυτή η κατάσταση.